Θα ήθελα τώρα να καλέσω τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος, κ. Ευρυπίδη Δοντά, να λάβει το λόγο. Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω στην κοινωνική μας συνέλευση. Αγαπητές κυρίες και κύριοι, οι πιέσεις που συνεχίζει να δέχεται η οικονομία, για να μην παρεξηγηθώ, αναφέρομαι στην παραγωγική οικονομία, είναι αφόρητες. Δοκιμάζουν τις τελευταίες μας αντοχές. Συνθλίβουν αναχώματη στάση, προκαλώντας σωριδών, καταστροφές σε παιδευτικά αγαθά και κεφαλαιακούς πόρους σε θέσεις εργασίας. Κι αν πέρσι τις διαπιστώσεις αυτές τις αντίκριζαν εξορπητικά ορισμένες θετικές επιδόσεις στο μέτωπο της δημοσιονομικής προσαρμογής, με τη νέα χρονιά λείπει και αυτό το θετικό δεδομένο. Σήμερα, οι εξελίξεις στις διαδραματεύσεις έχουν περιορίσει σημαντικά την ικανότητά μας να προσδιορίσουμε το επιπλέον δημοσιονομικό κόστος, δηλαδή να εκτιμήσουμε το εύρος του χρηματικού κενού και άρα να υπολογίσουμε την ένταση της περαιτέρω αφυδάτησης της πραγματικής οικονομίας από πολύτιμους και ζωτικής αξίας οικονομικούς πόρους. Όλη αυτή την περίοδο που τα οικονομικά του κράτους βρίσκονται σε κρίση, όλες οι πολιτικές που ασκήθηκαν και συνεχίζουν να ασκούνται έχουν μία και μοναδική επιδίωξη. Την άμπληση πόρων από όπου να είναι, με όποιον τρόπο να είναι και με όποιο κόστος. Αρκεί να καλυφθούν κατανοητικές ανάγκες του κράτους και χρέη προς δανειστές. Την περίοδο που διανύουμε, έστω και με καθυστέρηση, το γεγονός ότι η χώρα έχει αποφύγει τη ρήξη και έχει καταλήξει σε συμφωνία οριοθετεί μια σοβαρή εξέλιξη. Δεν είναι ωστόσο αρκετό, επειδή έχουμε κατοχυρώσει την παραμονή μας στο ενιαίο νόμισμα, να αξιολογούμε και ως κορυφαίο το αυτονόητο. Απλώς διαλέξαμε την απαιτητική πορεία και τις δύσκολες επιλογές, αντί να ανοίξουμε την πόρτα της κόλασης. Και για να είμαστε εξηγημένοι, το γεγονός ότι αποφασίσαμε να λύσουμε τα διαρθρωτικά προβλήματά μας εντός ευρωζώνης, δεν σημαίνει ότι απαλλασσόμαστε από τις ευθύνες για σοβαρές αλλαγές στο κράτος και στην οικονομία. Αντίθετα, έχουμε αναλάβει την υποχρέωση να εφαρμόσουμε τις διαχρονικά συμφωνημένες και αναγκαίες αλλαγές μέσα στον δεδομένο χρόνο, ώστε να αρχίσουν να αποκτούν νόημα οι εκτεταμένες θυσίες επιχειρήσεων και πολιτών, ώστε να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε το άγχος της ανεργίας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε έγκαιρα πως ορίμασε ο χρόνος και πρέπει με εντιμότητα, ειλικρίνεια και αποφασιστικότητα να μπούμε στη δημιουργική αφετηρία που οδηγεί προς την ανάκαμψη της οικονομίας, στεριώνοντας ένα νέο οικονομικό πρότυπο, ενισχυμένο με υγιή χαρακτηριστικά ανταγωνισμού και αποτελεσματικότητας. Πιστεύω πως κανείς δεν διαφωνεί ότι η περίοδος της κρίσης που θα μπορούσε να εκολάψει το καινούριο παρήλθε αναξιοποίητη, απουσίας πολιτικού θάρρους, πελατειακής συμπεριφοράς και αποφυγής του πολιτικού κόστους. Η καιρή πλέον ούμενατη, και αν σήμερα όλοι συμφωνούμε πως υπάρχει λόγος για σοβαρές συγκρούσεις, τότε στο επίκεντρο αυτών των συγκρούσεων θα πρέπει να βάλουμε την καταπολέμηση της αδράνειας και του φυσικασμού. Για τη βιομηχανία και ειδικά για εκείνη που ασκεί εξαγωγική δραστηριότητα,
το πλαίσιο των εναντίον βημάτων είναι προκαθορισμένο. Θαραλές αποφάσεις που θεραπεύουν τους κλάδους και τους τομείς, στους οποίους θα χτιστεί το παραγωγικό μοντέλο που βγάζει σε αναπτυξιακό ξέφαλο. Αποσαφενισμένες κατευθύνσεις που θα στοχεύουν στο κρέμισμα όλων των εμποδίων, που είτε απαγορεύουν είτε υπονομεύουν την κατάκτηση μεριδίων στη διεθνή αγορά. Αποτελεσματικές πολιτικές που θα στηρίζουν με αποφασιστικό τρόπο τους κλάδους που παράγουν διεθνώς εμπορεύματα, προϊόντα και υπηρεσίες. Δημιουργούν θέσεις εργασίας, παράγουν εισόδημα, δημιουργούν πλούτο, αυξάνουν τη φορολογητέα ύλη και εξηγαίνουν τη ζωή των πληρωμών. Χρειαζόμαστε με άλλα λόγια μια εθνική συμφωνία. Μια συμφωνία για να βγάλουμε μπροστά την εξωστρεφή και παραγωγική εικόνα της χώρας. Άλλωστε, το διεθνωμένο περιβάλλον που ζούμε είναι μονόδρομος για την επιβίωσή της. Πολλοί συνδέουν τη σύγκριση προς μια ανάλογη προσπάθεια με την ύψωση τυχών προστασίας του πολιτισμού, ώστε να διαφυλαχτεί η εγχώρια παραγωγή. Μακριά από εμάς τέτοιες σκέψεις. Η ελληνική βιομηχανία εδώ και πολλά χρόνια αναζητά, επιδιώκει, εκτυπαρεί για τη λειτουργία σε περιβάλλον συνθηκών όμοιων με εκείνες των αγωνιστών της. Τίποτε περισσότερο, τίποτε λιγότερο. Όμως, οι επιθυμίες της παραγωγής σε σχέση με τις εφαρμοζόμενες πολιτικές εδώ και χρόνια είναι η διαφορά της μέρας με τη νύχτα. Και όσο η κατάσταση αυτή θα συνεχίζεται, η παραγωγική λειτουργία της χώρας θα υποβαθμίζεται περαιτέρω και θα διαπρώνεται επικίνδυνα το μεταπαιτικό της δυναμικό. Ακούγεται συχνά και δράτουμε τις ευκαιρίες να απαντήσουμε στον ισχυρισμό ότι η μείωση του κόστους εργασίας αφενός έχει ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της παραγωγής και εφετέρου η επαναφορά των αμοιβών στα πρώτης κρίσης επίπεδα δεν προκαλεί δημοσιονομικό κόστος. Πράγματι, η μείωση του κόστους εργασίας βοήθησε στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας σε μια σειρά δραστηριοτήτων εντάσσεως εργασίας, κυρίως στους κλάδους των υπηρεσιών. Η παραγωγή όμως όχι μόνο δεν είχε τονώσει την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της, αλλά εξαιτίας της επιβάρυνσης και με άλλα πρόσθετα απίθανα σε πολλές περιπτώσεις βάρη, διέβαινε τα κόστη της. Απόδειξη αυτού είναι ότι ενώ ο πληθωρισμός καταγράφεται αρνητικός, γεγονός που θα έπρεπε να υποδηλώνει ότι οι τιμές ανταποκρίνονται πλέον στον περιορισμό της ζήτησης και του κόστου εργασίας και οδηγούμαστε σε βελτίωση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος, στην πραγματικότητα οι τιμές επηρεάζονται σχεδόν οριακά από τον αρνητικό πληθωρισμό, διότι με εξαίρεση το κόστος εργασίας όλα τα υπόλοιπα κόστη, τα οποία επηρεάζουν την τιμή του προϊόντος, κάθε άλλο παραμειώνονται. Με πρώτο, το έχω τονίσει επανειλημμένως στο παρελθόν από το βήμα, το κόστος ενέργειας. Το κόστος ενέργειας σκοτώνει την παραγωγή, το εισόδημα και την ανταγωνιστικότητα του εγχώριου προϊόντος. Το κόπολο. Τιμές της ενέργειας για την ευρωπαϊκή βιομηχανία αυξήθηκαν κατά 27% σε πραγματικούς όρους από το 2005 στο 2012. Ενώ για την ελληνική βιομηχανία το ποσοστό αυτό
ήταν πάνω από 300%. Ακραία, πράγματι για το θέμα αυτό έχω κηθεί πολλά, αλλά μέχρι εκεί, τίποτα άλλο. Προφανώς, είναι πολύ δύσκολο να κατανοηθεί ότι η ενέργεια επιβαρύνει σημαντικά την τιμή και την ανταγωνιστικότητα του προϊόντος και ότι η ελληνική εξαγωγική βιομηχανία πληρώνει την ακριβότερη ενέργεια της Ευρώπης. Η διαχρονικά ανέξοδη φιλολογική κοινωνική πολιτική των κυβερνήσεων στο ασφαλιστικό, αντί να πατάσει την εισφοροδιαφυγή, που ασφαλώς είναι δύσκολη υπόθεση, και έχει το μειονέκτημα να διαταράσει τις φιλανδιακές σχέσεις, προτιμούσε τα ελλείμματα να τα φορτώνει στις συνεπείς επιχειρήσεις. Έτσι φτάσαμε η Ελλάδα να ανήκει στις χώρες μεν το ΡΟΣΑ με το υψηλότερο μη μισθολογικό κόστος. 50% η Ελλάδα, 26% ο μέσος όρος στην Ευρώπη. Το προηγούμενο έτος είχαμε μια προσπάθεια ισχυρής περιστολής του μη μισθολογικού κόστους. Όμως η χώρα εξακολουθεί να είναι η πρώτη με μεγαλύτερο μη μισθολογικό κόστος στην Ευρωζώνη. Σε όλο τον γνωστό κόσμο, η φορολογία επί των επιχειρήσεων επιβάλλεται στα κέρδη της. Την περίοδο της κρίσης, τα κέρδη των επιχειρήσεων γκρεμίζονται και τη θέση τους παίρνουν θηριώδεις ζημιές. Η εφαρμογή της πολιτικής έσοδα είναι, από όπου να είναι και με όποιο κόστος. Στεγνώνει τα όποια διαθέσιμα των επιχειρήσεων, επιβαρύνοντας την παραγωγή με απίθανους φόρους, που επιβάλλονται στο κεφάλαιο, όχι στο κέρδος. Δηλαδή στο κεντρικό πυλώνα που κρατάει όρθια την επιχειρηματική δραστηριότητα. Η ανασφάλεια και η έμφαση της φροντίδας μόνο στα δημόσια οικονομικά έχει επιδατώσει την παραγωγή και την αγορά από την αναγκαία ρευστότητα. Είναι εντυπωσιακό ότι κάθε μήνα το μήνυμα της ανακούφισης είναι έχουμε λεφτά και μισθούς και συντάξεις. Για να στηριχθεί η πολιτική αυτή επιλογή, το κράτος αυξάνει συνεχώς το χρέος. Το χρέος του προς το ιδιωτικό τομέα. Είτε μη εξοφλώντας προμήθειες προϊόντων, υπηρεσιών και έργων, είτε μη επιστρέφοντας το ΦΠΑ στις εξαγωγικές επιχειρήσεις, είτε μη αποπληρώνοντας αναπτυξιακές υποχρεωγήσεις. Πρόκειται για πόρους που απουσιάζουν την παραγωγή για να κατευθυνθούν στην κατανάλωση. Αυτή την περίοδο, με την αβεβαιότητα να βρίσκεται στο ζενίθ και την αξιοπιστία της χώρας στον αδύρ, οι ελληνικές επιχειρήσεις επομίζονται ένα μεγάλο μέρος της εφόριας αναξιοπιστίας στις συναλλαγές τους. Πλέον, οι ελληνικές επιχειρήσεις προμηθεύονται ύλες και προϊόντα από τις διεθνείς αγορές χωρίς την δυνατότητα πίστης. Είναι υποχρεωμένες να προκαταβάλουν τις αξίες, γιατί η χώρα είναι προορισμός υψηλού ρίσκου. Τέλος, ακόμη κι αν μπορούσε να βρεθεί ποιοτική διέξοδος σε μια περίοδο αρνητικής πιστοτικής επέκτασης, το κόστος του χρήματος ως είδος σε ανεπάρκεια είναι εξαιρετικά υψηλό. Οι ανταγωνιστές μας αγοράζουν πιστώσεις 3, 4 και 5 φορές φθηνότερες από εμάς. Εδώ και 3 χρόνια έχει αναπτυχθεί μια επιβλημιακή καταιγίδα για χρηματοδοτικά εργαλεία που έγιναν μέρος της ανύπαρκτης ρευστότητας. Ακόμη τα περιμένω. Νομίζω ότι με αυτά τα στοιχεία σε διαλύνει το ανυπόστατο του χειρισμού ότι η μείωση του εργατικού κόστους
παίζει καταλυτικό ρόλο στην ίσχυση της ανταγωνιστικότητας παραγωγής. Η καταιγίδα στο κόστος λειτουργίας ελάχιστα αντισταθμίζεται με τη μείωση του μισθολογικού κόστους, που είναι και αυτό ένα στοιχείο, αλλά δεν είναι αρκετό. Τώρα, στο δεύτερο χειρισμό, ότι η αύξηση των αμοιβών στο ιδιωτικό τομέα δεν προκαλεί δημοσιονομικό κόστος. Θα έλεγα ότι είναι κοντόθερος. Διότι, παρά το γεγονός ότι σε πρώτη φάση δεν επηρεάζει το τα δημοσιονομικά, όπως φαίνεται, σε δεύτερη φάση όμως αυξάνει τις απώλειες θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις, κυρίως του τουρκουγενή τομέα, με ρεακές δυνατότητες, διωγγώνει τη μαύρη εργασία και την ισχυροδιαφυγή. Αμβλύνει την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος, που διδέχεται σοβαρές πιέσεις από νοητές αγορές της περιοχής. Ίσως δεν έχει γίνει σαφής η αλληλουχία και η αλληλοεξάρτηση μεταξύ των δημοσίων και ιδιωτικών οικονομικών, καθώς και ο τρόπος που παρέμουν τα πρώτα και τα δεύτερα, όταν εμφανίζονται μέτρα που αδυνατούν επιχειρήσεις να σηκώσουν. Θα μπορούσε βεβαίως να ισχυριστεί κάποιος η δυσμενής κατάσταση που περιέγραψα έχει από το παρελθόν. Και δεν θα έχει άδικο. Όμως, πριν ένα λέκτορο απαντήσει τρεις προμηνώς για την καταπολέμηση των τριγωνικών συναλλαγών, ψηφίστηκε η υποχρέωση σύμφωνα με την οποία κάθε ελληνική επιχείρηση που συναλλάσσεται με επιχείρηση που εδρεύει σε χώρα με ευρωπαϊκό φορολογικό καθεστώς, απληρώνει φόρο 26%. Ακόμα και σε χώρες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το ποσό αυτό θα τις επιστρέφεται αζημίως ως εκτός τριμήνου αποδείξει ότι πρόκειται περί συνήθους συναλλαγής. Δηλαδή ακόμη μια επιβάρυνση και προς την γραφειοκρατία. Μετά από αυτά, καλό είναι να θυμούνται όσοι νομοθετούν ότι όταν βάζουμε φόρους ή εφαρμόζουμε φορομπηκτικές πολιτικές και όταν κουρεύουμε πρόβατα, καλό είναι να σταματάμε με τάβλα το ζώο. Κάτι τέτοιο σημαίνει στην επιχείρηση. Το ερώτημα που προκύπτει έρχεται αβίαστα. Τελικά, με αυτές τις αντιλήψεις, αυτές τις συμπεριφορές και τις πολιτικές επιλογές, θα χτίσουμε το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Έχουν ξεκαθαρίσει, αν θέλουμε, διαχείριση της μιζέριας ή ανάπτυξη, απασχόληση ή εισόδημα. Δίνω έμφαση σε αυτά τα σημεία, γιατί συνήθως η ανίκητη ανευθυνότητα, ο εύκολος λαϊκισμός και ο άκρητος δογματισμός έχουν δημιουργήσει θεωρητικά κατασκευάσματα τα οποία συμπυκνώνονται στο απολύτως ανόητο μότο. Η Ελλάδα δεν παράγει τίποτα. Και άρα λείπει η κρίση, η κρίσιμη βάση πάνω στην οποία μπορούμε να αρθώσουμε το νέο πρότυπο. Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική. Ακόμη και μέσα σε αυτό το πτυγερό και ανθόδοξο εξελισσόμενο περιβάλλον, η χώρα έχει βιομηχανία. Έχει παραγωγή. Καταγράφει επιδόσεις, η βιομηχανία μας στηρίζει την ελληνική οικονομία. Η βιομηχανία μας ευθύνεται για το 49,1% των συνολικών εισοδημάτων της ελληνικής οικονομίας. Σφενισφέρει άμεσα και έμεσα στο 23,5% της απασχόλησης. Παρέχει ασφαλισμένη μισθωτή εργασία πλήρους απασχόλησης για όλο το έτος. Για πάνω από 1/5 των εργαζομένων. Συνεισφέρει στο 23,1% εισφορών του ΙΚΑ, λόγω των καλών μισθών πάνω από το μεσόωρο που παρέχει από την υπόλοιπη. Καλύπτει το 79,4% των συνολικών εξαγωγών αγαθών.
Το 2014 η αξία των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων ανήρθε σε 21,9 δις ευρώ επί του συνόλου των εξαγωγών 27,6 και εισαγωγών 46,8 δις. Η βιομηχανία επενδύει ουσιαστικά στην έρευνα και την ανάπτυξη εισφέροντας με το 41,7% των συνολικών πόρων των ελληνικών επιχειρήσεων. Καταβάλει επίσης μεικτές αποζημιώσεις αναμισθωτών που ξεπερνάνε κατά 12,3% αυτές του κλάδου των υπηρεσιών του ιδιωτικού τομέα και κατά 270% αυτές του πρωτογενή τομέα, που στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην αυτοαπασχόληση. Κύριε Υπουργέ, πιστεύουμε ότι σήμερα είναι όσο ποτέ άλλοτε διάχυτη ανάγκη να ενεργοποιηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο σύντομα ένα πλαίσιο χρηματοδοτικών γραμμών που χρειάζεται η οικονομία ώστε να μπορέσουν να ενισχυθούν επενδυτικές πρωτοβουλίες που προγραμματίζουν. Η παραγωγική κοινότητα περιμένει την έγκαιρη ενεργοποίηση της σύμβασης εταιρικής σχέσης ή αλλώς του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, το οποίο αναφέρεται σε σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές για την οικονομία. Την έναρξη υλοποίηση των περιφερειακών σχεδίων στρατηγικής για την έξυπνη εξελίκευση, στα οποία έχουν περιληφθεί δράσεις για την αξιοποίηση κλάδων που κάνουν τη διαφορά του κριτικού πλεονεκτήματος για την κάθε περιοχή. Την δρομολόγηση ενός νέου αναπτυξιακού νόμου, ο οποίος θα αποτυπώνει τις προτεραιότητες της ελληνικής οικονομίας. Θα διερμηνεύει τις υποθέσεις για την προσέλκυση του επενδυτικού κεφαλαίου και θα ορίζει τη στάση της πολιτείας απέναντι στην επενδυτική δαπάνη. Κλείνοντας, πιστεύω ότι είναι αναγκαίο να υπογραμμίσω ότι την ανάπτυξη που προσδοκούμε θα την κερδίσουμε μέσα από δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη έχει να κάνει με τη διάσωση του υφιστάμενου παραγωγικού δυναμικού. Είναι σημαντικό να διασωθεί η υφιστάμενη παραγωγική δύναμη που υπάρχει αυτή τη στιγμή, αποκαθιστώντας τους όρους υγιούς λειτουργίας. Η δεύτερη αφορά στην προσέλκυση άμεσων ξένων παραγωγικών επενδύσεων, είτε δημιουργώντας ειδικούς ελκυστικούς όρους, είτε ειδικοποιώντας κρατικά προσωπικά στοιχεία, συνήθως ζημιογόνα ή αδρανούντα και σίγουρα αδύναμα να λειτουργήσουν απολυτικά. Ειδικά για την κατηγορία αυτή επενδύσεων, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η Εθνική Αποταμίευση αδυνατεί πλέον να στηρίξει ευρείας κλίμακας επενδύσεις. Αγαπητές κυρίες και κύριοι, όλοι μας αντιλαμβανόμαστε τις δύσκολες αυτές τιμές. Ειδικά οι επιχειρήσεις βιώνουν τις δυσκολίες αυτές τουλάχιστον από το 2009, καταγράφοντας απώλειες και θύματα. Είμαστε ωστόσο εδώ για να βοηθήσουμε κάθε καλή κυβερνητική πρωτοβουλία που θα προσκοπεί σε μια επιθετική πολιτική, μια επιθετική πολιτική στήριξης της βιομηχανίας μας. Έχουμε ακόμη δυνάμεις, τις εμπιστευόμαστε, μπορούμε να τα καταφέρουμε με το ρεαλισμό που διακρίνει τους δημιουργούς. Είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ ευελπιστώντας πως έχει συνειδητοποιηθεί ότι οι πολιτικοί αγώνες των τελευταίων 40 ετών είχαν να κάνουν με τη δίκαιη κατανομή των χρυσών αυγών. Σήμερα όμως πρέπει να προσέξουμε και τη Χίνα που κάνει τα βέβαια, τη βιομηχανία. Ευχαριστώ πολύ.